Η περίοδος σαφέστατα πανελλαδικά χαρακτηρίζεται από φτώχεια και δυσκολία σε ό,τι αφορά μικρούς και μεγάλους να ανταπεξέλθουν σε πολλές περιπτώσεις στα έξοδα της καθημερινότητας. Ένα ακόμη περιστατικό, το οποίο χτυπά καμπανάκι για την κοινωνία που θέλει να ονομάζεται πολιτισμένη, αλλά και τα προβλήματα που έχει, είναι αυτό το οποίο συνέβη σε μάρκετ της Νέας Ιωνίας. Μία ηλικιωμένη, όπως αποκαλύπτεται, αφαίρεσε αρχικά αντικείμενα, αλλά στη συνέχεια τα επέστρεψε. Έγινε λόγος εκεί προς στιγμή να κληθεί η αστυνομία ώστε να συλληφθεί. Τελικά αυτό δεν συνέβη. Ενεργοί πάντως πολίτες της Νέας Ιωνίας, μεταξύ αυτών και ο κύριος Μίλτος Μιχαηλίδης, ιδιώτης και διαχειριστής της σελίδας «Η Νέα Ιωνία της Καρδιάς μας», αναφέρθηκαν στο περιστατικό και έστειλαν μήνυμα αλτρουισμού και ανθρωπιάς τους χαλεπούς αυτούς καιρούς. Εγώ πήγα κάποια στιγμή στο μάρκετ και έπεσε στην αντίληψή μου ότι κάποια γριούλα είχε αποσπάσει, είχε πάρει κάποια πράγματα, τα οποία μετέπειτα τα έδωσε πίσω. Την πλησιάσαν από το μάρκετ οι υπεύθυνοι και τα έδωσε πίσω. Αλλά κατάλαβα από παρισταμένους που βρισκόντουσαν εκεί, προτρέπαν την διευθύρια να φωνάξει την αστυνομία και εκείνη αρνήθηκε ευγενικά, μην πω πεισματικά, λέει, αυτά τα διαχειριζόμαστε εμείς και από τη στιγμή που δεν υπάρχει λόγος και είναι μια γριά γυναίκα, πήραμε τα πράγματα πίσω, δεν υπάρχει λόγος να αποφευθούμε στην αστυνομία και κάπου εκεί αυτό μου έκανε εντύπωση. Ξέροντας ότι ας πούμε αυτοί οι υποχρεωμένοι να καλούν αστυνομία, μου έκανε εντύπωση το πώς χειρίστηκε το γεγονός και πραγματικά κατάλαβα ότι εντάξει, πέρα από το τι είναι υποχρεωμένα να κάνουν, κάποιοι άνθρωποι στηρίζονται στην ανθρωπιά και μπράβο τους. Μπράβο τους, πραγματικά μπράβο τους. Με συγκλώνησε λιγάκι και το ανέβασα στη σελίδα. Γιατί άκουγα τους παρισταμένους, άκουγα τον κόσμο να μιλάει για αστυνομία με πολύ ευκολία, με περισσή ευκολία. Και ήθελα να καταλάβω μέσα μου αν βρισκόταν κάποιος από αυτούς στη θέση τους τι θα γινόταν.